Σηκώθηκα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Επειδή τέθηκε ως θέμα, προφανώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε, να αγωνιζόμαστε, να είμαστε στο δρόμο για τη Γάζα και για τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Προφανώς θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και προσωπική εκτίμηση πρέπει να το κάνουμε περισσότερο από ό,τι το έχουμε κάνει, διότι έχουμε κάνει πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που μας αναλογούν. Δεύτερο, νομίζω για πολλούς λόγους ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τα άλλα πολεμικά μέτωπα και κυρίως το ουκρανικό. Ένας ακόμα πέρα από όλους είναι ότι αυτό δείχνει μια σοβαρή πολιτική ιδεολογική αδυναμία στις τάξεις της αριστεράς. Και πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Και το τρίτο είναι, επειδή μιλάμε για διεθνισμό, πάρτε το εξής παράδειγμα. Όταν το ΚΚΕ κάνει λόγο για απειλή από τη Βόρεια Μακεδονία, τον Άρη για την κομμουνιστική απελευθέρωση εκδίδει μαζί με τη Σοσιαλιστική Αυγή κοινή ανακοίνωση, η οποία δίνει έμφαση όχι στην απειλή από τη Βόρεια Μακεδονία, αλλά στην απειλή που συνιστά η Ελλάδα για τους γνωτικούς λαούς, λέγοντας ότι οι διαδοχικές απαιτήσεις που έχουν επιβληθεί στη Βόρεια Μακεδονία από ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ελλάδα και Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια είναι ταπεινωτικές για το μακεδονικό λαό, την ταυτότητα και τη γλώσσα του. Ο υπεριαλισμός και θεσμικός ρατσισμός όλων των βαλκανικών κυβερνήσεων τροφοδοτεί το μίσος των φασιστών και εθνικιστών. Όταν τολμήσεις να μιλήσεις ενάντια στη χώρα σου και την κυβέρνησή σου, αυτό είναι διεθνισμός και όχι να λες ότι είσαι περικυκλωμένος. Ευχαριστούμε.